Εγώ έχω ένα καλό ότι ε, στη ζωή μου ήμουν και παραμένω λίγο μαραθρονότρόμο. Ναι, λέω ότι ο Υπουργό Οικονομικών δεν θα είναι από το ΑΚΕΛ. Υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν το, το πόσο ικανό είναι ο Κίκη Καζαμία. Όχι, αλλά ναι. Το ναι. εκείνο που αμφισβητείτε είναι εάν εισακουόταν ο Κίκη ναι. Καζαμία ναι, 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 ναι. Εγώ... Αυτή η συζήτηση ναι. για τα δύο κράτη ναι. πότε έγινε, τι σα είπε ο Πρόεδρο. Τι του απαντήσατε και πώς έλειξε. Εγώ δεν τραγουδούσα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, γιατί μετά θα διώχναμε τον κόσμο, αλλά είμαι φάλσο, κύριε Μαύρο Γιάννη. Καλώ ήρθατε. Είναι το δεύτερο podcast που κάνουμε για τι προεδρικέ εκλογέ. Είχαμε καλεσμένον τον Αβέρο Βνεοφίτου, ο οποίο. Τώρα τελευταία μας είπαν ότι προτιμά και όλα στα podcast. <σκυσχε> Ας έδειξε έτσι έναν άλλο ε, πρόσωπο. Ε, ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας. Ε, εγώ είμαι αρκετά υπάκου στους ανθρώπους που έχουν εισηγήσει και απόψεις. Είμαι με χαρά εδώ και βεβαίως τώρα... Πόσο καλό ή καλύτερο είναι ένα podcast από μια εκπομπή, Εσεί εσείς το κρίνετε, εγώ συμφωνώ. Λοιπόν, ε, μου προκάλεσε πάρα πολύ αίσθηση ναι. όταν ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ ε, την στήριξη του προς το πρόσωπο σας και υπήρχε αρκετό κόσμος που ρωτούσε «Μα ποιος είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης». Ναι. εμείς Εμεί ω δημοσιογράφοι που ε, ναι. τον Κυπριακό και τα λοιπά, ε, βεβαίω σα γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά και είχαμε και επαφή στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όμω τελικά του τον έδειχνε τόλο mm. ότι υπάρχει μια απόσταση τελικά του κόσμου που εκείνον uh, που εμεί αντιλαμβανόμαστε ω Κυπριακό πρόβλημα. Νομίζω κι εγώ ότι το να έχει έναν τομέα αρμοδιότητα, όσο δύσκολο και όσο και προβεβλημένο να είναι, ή ακόμα θα έλεγα. Να σκεφτεί κάποιο ότι πριν από 12 χρόνια ήμουν υφυπουργό Προεδρία για Ευρωπαϊκά Θέματα, υπεύθυνο για την οργάνωση και την διεκπαιρέωση τη Κυπριακή Προεδρία. Που θα έλεγα ότι θεωρητικά τουλάχιστον ήμουν ο πρέον προευλημένο του τόπου. Ε, λοιπόν, δεν είναι αυτό που συγκρατεί ο κόσμο. Ε, φαίνεται ότι το, οι όροι του πολιτικού παιχνιδιού είναι τέτοιοι που. Μόνο όταν μπαίνει στην αρένα τη εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση έχει πραγματική αναγνωρισιμότητα. Ήταν εκείνο που έπαιξε ρόλο σε αυτήν τη διαδρομή από την ημέρα που εξαγγείλατε, ή κυρίω η προσωπική επαφή όταν κατεβήκατε κάτω στον κόσμο. Ναι, ναι αλλά σίγουρα η προσωπική επαφή παίζει ρόλο, αλλά μην ξεχνάτε ότι και στην διάρκεια τη Προεδρία που στην οποία έκανα αναφορά. Ότι είχαμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια επικοινωνία με τον κόσμο. Είχα κάποιοι σκεφτεί σχολεία, είχα κάνει συγκεντρώσει με πολλοί κόσμο. Και βεβαίω τα χρόνια, τα εννιά χρόνια που ήμουν διαπραγματευτή, επίση είχα λάβει μέρο σε εκατοντάδε συγκεντρώσει, συναντήσει και διαπίστωνα γενικά αρκετή αναγνωρισιμότητα, δηλαδή στον δρόμο, όταν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, γενικά. Αλλά είναι ένα το να είσαι δημόσιο πρόσωπο, για το οποίο θεωρεί ότι είναι ένα άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του. Αυτό το αναγνωρίζει, το λε, λε ένα γεια. Είναι άλλο να μπει ο άνθρωπο που έχει μπροστά σου σε έναν κάδρο, σε έναν πλαίσιο όπου εσύ θα έχεις να τον επιλέξεις για έναν αξίωμα. Νομίζω ότι εκεί δουλεύουν διαφορετικά αντανακλαστικά. Και σίγουρα από την άλλη, ναι, άμα σκεφτεί κανεί ότι ε, το να έχεις επαφή με τους ανθρώπους, με τον κόσμο σημαίνει ε, πολύ περισσότερα από το να έχεις μια εικόνα κάποιου ανθρώπου. Ναι, αυτό, εντάξει, παίζει, παίζει μεγάλο με... ρόλο μέσα από τότε τι επαφέ που τα όσα ακούσατε από τον κόσμο όλο τον το διάστημα, νιώσατε ότι ε, ίσω τα προηγούμενα χρόνια ζούσα σε ένα μικρό κόσμο, σε ένα διπλώμα τη καριέρα, και δεν είχα πραγματική εικόνα του τι συνέβαινε κάτω όχι, κοινωνία. Όχι, γιατί πιστεύω ότι είχα, είχα πάντα καλή εικόνα. Είμαι ένα απλό άνθρωπο που εντάξει, μπορεί οι δουλειέ μου και η. ενασχόληση μου, α πούμε, να μην μου επέτρεπε Αυτόν τον το, το, καθημερινή, να θέλεις, επαφή του είδου, ότι κυκλοφορώ στα καφενεία, στα μπαράκια, στους συλλόγους. Αυτόν έτσι κι δεν το είχα στη ζωή μου. Αλλά ε, όμως είχα, είχα πολύ καλή επαφή. είναι πιστεύω ότι ε, είναι το αντίστροφο. Είναι ο κόσμος το πώς σε αποδέχεται, το πώς σε βλέπει, που έχει αλλάξει και βε, βεβαίως υπάρχει Πότε να το πω. υπάρχει και λίγο η, η, διάσταση του ότι όταν μιλά και ακούει τον κόσμο, αποκτά και πολύ πιο καλή αντίληψη του τι ακριβώ είναι οι προσδοκίε του. Τούτο, τούτο είναι κάτι που όσο και να το ξέρει, όσο και να το έχει ζήσει, όσο και να έχει την αίσθηση των πραγμάτων και το μέτρο των πραγμάτων, είναι άλλο να, να βλέπεις να πω, η πεποίθησή σου να είναι αποτέλεσμα ε, της σορευτικής, αν θέλετε, ε, ε, καταγραφής το τι ακούεις από τους ανθρώπους. Δηλαδή το να μιλάς, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι έχουν οικονομικό πρόβλημα. Ναι, το βλέπεις, το καταλαβαίνεις. Αλλά όταν μιλήσεις με χίλιους ανθρώπους και σου μπουν για το οικονομικό τους πρόβλημα, τότε η αντίληψή σου είναι, είναι, διαφορετική. Χωρί να είναι, σημαίνει ότι πριν δεν την είχε. Όμω το βάθο τη. Το βάθο τη όταν προέρχεται από αυτήν τη σορευτική να θέλετε κατάσταση, τότε είναι πολύ πιο σοβαρό. Ένιωσε ε, στη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία, των debates, των αντιπαραθέσεων των που είδαμε, δηλαδή ίσω του Ανδρέα Μαυρογιάννη σε τον που ονομάζουμε εσωτερική πολιτική ναι. αρένα, ναι. Να έκανε κάποια πράγματα που ενδεχομένω ή κάποιε δηλώσει που ενδεχομένω δεν σε αντιπροσωπεύαν τουλάχιστον μέχρι Ο... πριν υποβάλει υποψηφιότητα. Ε, δεν θα έλεγα ότι έχω μεγάλη διαφοροποίηση. Απλώ η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θεωρούσα ποτέ μου ότι είχα ε, αυτή την πολιτική στόφα που παρά το ότι εύκολα κατηγορούμε τους πολιτικού ότι ε, έχουν πολύ στομάχι, εμπαχίδερμα, εδινόσαυροι. Ε, θέλει, θέλει και κάποιε αρετέ και κάποιε ικανότητε για να είσαι εδώ το πράγμα. Και εγώ δεν, δεν τι έβλεπα στον εαυτό μου. Και πρέπει να πω ότι ε, έχω μάθει αρκετά πράγματα. Δεν έχω όμω καθόλου, καθόλου συνηθίσει στην ιδέα τούτο που έλεγα το να έχει το μάχη και να εισπράττει πράγματα ή να διαφορεί για, για, κριτική που σου γίνεται. Εξακολουθώ νομίζω να, ε, να είμαι ευαίσθητο σε αυτά τα ζητήματα και εξακολουθώ να πληγώνομαι με τον ίδιο τρόπο που πληγώνομαι προηγουμένω και δε, δεν μπορώ να συνηθίσω σε τούντα, τον τρόπο να το πούμε. Ε, εντάξει, μπορεί τούτο μερικές φορές να οδηγεί σε μια λίγη, ε, κάποιοι θεωρούν ότι ε, είναι υπέρμετρη αντίδραση που μπορεί να έχω μερικέ φορέ, αλλά οφείλεται ακριβώς στο πράγμα ότι εγώ δεν θέλω να ξεχωρίσω τον κόσμο, τον αξιό μου, που, το, τι, που την πολιτική μου συμπεριφορά. Να έρθουμε λίγο στα θέματα οικονομία που έτσι εμπεστιάστηκαν τα τελευταία 24 ώρα και η να. συζήτηση. Θέλω να ακούσω την άποψή σα για του λόγου του οποίου η οικονομία τη Κύπρου κατέληξε το 2013 εκεί που κατέληξε. Ναι, οι λόγοι για του οποίου κατέληξε είναι ότι ε, υπήρξε προηγουμένω μια σημαντική άνοδος την οποία δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε σωστά, που η άνοδος που υπήρξε ήταν, αν θέλετε, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που άνοιξε νέου ορίζοντες. Αν προσθέσει κάποιο αυτό το ότι από τον πρώτη πρώτο του 8 εμπήκαμε στην Ευρωζώνη, επίση του διεύρυνε του ορίζοντε μα. Αμέσω μετά, αφενός αφενό είπα, δεν είχαμε ακριβώ τα εργαλεία διαχείρισης ήδη της κατάστασης τότε και αμέσως μετά προέκυψε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, τους Lehman Brothers και το τι έτραβηξε ο κόσμος γενικά, εγώ θυμούμαι ήμουν στη, στη Βρυξέλλες το καλοκαίρι του 2008, ήταν τραγική η κατάσταση. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε εβδομάδα έκαναμε συναντήσει και έπαιρναμε αποφάσει οι οποίε την άλλη ημέρα δεν ισχύαν πλέον. Ήταν Πάρα πολλά ρευστή, αν θέλετε, η κατάσταση, πολύ δύσκολη η διαχείριση και βεβαίω. Η αλήθεια είναι ότι εμεί είμαστε ακόμα λιγότερο έτοιμοι για να διαχειριστούμε αυτά τα πράγματα. Πρόσθεσε σε αυτό ότι είχαμε κάποιε διαστροτικέ αδυναμίε που αφορούσαν και τον τραπεζικό μα τομέα και εν γέννη την προσαρμογή μα προ τα νέα δεδομένα. Ε, εντάξει, είναι αλήθεια ότι πολλοί λένε και αναγνωρίζουν ότι οι χειρισμοί μα εκείνη την περίοδο δεν ήταν οι καλύτεροι. Η δική σα άποψη Ο... γι' αυτό. Ναι, πιστεύω και εγώ ότι. Α, ότι υπήρξαν τόσο... πολιτικέ ευθύνε. Πολι... Όχι, δεν θα έλεγα πολιτικέ ευθύνε. Αυτό το οποίο εγώ διαβλέπω είναι ότι δεν υπήρξε αυτό που είπα και προηγουμένω. Η ικανότητα να χειριστούμε σωστά τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι έγινε με κακή πρόθεση. Απλώ. Δεν, δε... ναι, ναι, ναι. ναι, δεν υπήρχε. Η, 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 σωστή εκτίμηση των δεδομένων και υπήρξε επίση. Να μην ξεχνάμε και κάτι που υπήρξε πάρα πολλά ιδιαίτερο. Η, η τραπεζική κρίση που εκτίμησε την Κύπρο και που σύμφωνα με την ίδια την Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια αιτία του προβλήματο του 2013, ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να τύχει διαχείριση που την κυβέρνηση προηγήθηκε η έξοδο μα από τι αγορέ το 2011, που ήταν ναι. το, το πιο σοβαρό ναι, ναι. καμπανάκι που είχε. Βεβαίω, αλλά μην ξεχνάτε ότι την ίδια εποχή είχαν βγει και άλλε χώρε από την, από τι αγορέ. Είχαν περάσει επίση δύσκολα. Βρήκαν ίσω καλύτερου τρόπου διαχείριση. Ε, Εμά τα χαρακτηριστικά μα ήταν τέτοια που ε, δεν μα επέτρεψαν όχι μόνο να διαχειριστούμε, αλλά να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το γεγονό ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά τη οικονομία μα, όπω το μεγάλο μέγεθο του τραπεζικού τομέα τομέα σε σχέση με την οικονομία τη χώρας ήταν κάτι που κανένας στο εξωτερικό δεν ήθελε να συνεχιστεί. Ε, Ερχόμενοι στο σήμερα, σήμερα η ναι. υποψηφιότητά σα τη χάνει από το κόμμα που κυβερνούσε εκείνη την Μάλιστα, περίοδο. Ναι, ναι. Ε, που συζητάμε τώρα και είναι γεγονό ότι καλό ή κακό υπάρχει μια εντύπωση, και ναι. ότι φοβάται ο κόσμο. Δηλαδή, άφησε μια τραυματική εμπειρία ναι. εκείνη η διαχείριση που έγινε ναι. τότε. Ναι. Και πολλοί ζητούν περισσότερα τεκμήρια ναι. από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη ότι η οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει ναι. δεν θα είναι εκείνο το πράγμα. Σίγουρα δεν θα είναι, αλλά ε, δεν θα είναι για πολλού λόγου. Τα δεδομένα σήμερα είναι διαφορετικά. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος. Δεν έχουμε καμία ιδεολογική προσέγγιση στα μοντέλα οικονομίας και σε όλα αυτά. Εκείνο που μας συνδέει και μας συνδέει πολύ στενά με το μεγάλο κόμμα της αριστεράς, το Αγγέλ που μας στηρίζει, είναι η επιδιοκόμενη στόχοι. Μια σοβαρή, στιβαρή οικονομία που να σέβεται την οικονομία της αγοράς, που να σέβεται την δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα να δίνει απαντήσεις και να βελτιώνει ε, τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνίας μας. Αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί είναι που θα κρυθούμε. Δεν πρόκειται όμως να κάνουμε λόγο για αν θέλετε κάτι το πολύ επαναστατικό αυτή τη στιγμή το επαναστατικό είναι η εξηγίαση του συστήματος είναι το να δουλεύουμε προ όφελο του κόσμου προ όφελο των πολλών αυτό δεν έχει να κάνει με αν θέλετε δραστική ε, μετατροπή του οικονομικού μοντέλου απλώς διαπιστώνουμε και το διαπιστώνουμε όλοι Ξέρετε, το 76% των ανθρώπων μας αυτή τη στιγμή ε, δηλώνει ότι είτε δεν τα βγάζει πέρα στο τέλος του μήνα είτε δυσκολεύεται πολύ να τα βγάλει πέρα ε, αυτό είναι πολύ σοβαρό είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό το ότι η, ο πλούτο στον τόπο που μερικές χώρες, πριν από μερικά χρόνια το 10% του πληθυσμού μας έλεγχε το 50% του πλούτου τώρα το 10% ελέγχει σχεδόν το 70% έχουμε το Σχεδόν το 1 πέμπτο του πληθυσμού μα να είναι κάτω από το όριο τη φτώχεια. Τώρα κάποιο μπορεί να σου πει ναι, αλλά έχει βελτίωση. Παιδιά, δεν είναι αρκετό να λέμε ότι εντάξει ο δείχτη ήταν 18 και πήγε 17 ή τέτοια πράγματα. Σημασία έχει ότι οι συμπολίτε μα έχουν ανάγκη. Δηλαδή η, η, η κοινωνική ευαισθησία είναι πολύ σημαντική για μα σε αυτόν τον τρόπο και δεν νομίζω ότι ε, έχουμε, αν θέλετε, Οποιαδήποτε ε, ιδεολογική, πολιτική ή οικονομική αγκύλωση που να μας να επιτρέπει οποιοδήποτε να κατηγορά τι δικέ μα προτάσει, τι δικέ μα ιδέε, ότι ε, περίπου θα ξαναπάρουν τον κόσμο σε, σε κρίση. Ε, εντάξει, αλλά ε, ακούγοντα διάφορε υποσχέσει, όχι μόνο από εσά, από όλου του υποψηφίου αυτή την περίοδο. Ε, Γύρεται και το ερώτημα αν είναι όλα αυτά κοστολογημένα. Ναι. Εάν αύριο όντω θα τα κάνουν πράξη, ε, θα σα βάλω ένα παράδειγμα ναι. που σχετίζεται με εσά, εκείνο που είναι η επιδότηση ε, μέρου του επιτοκίου. Μάλιστα. Ε, λέω και των αυξήσεων που είχαμε στα επιτόκια. Να, ναι. ε, εκείνη η πρότασή σα είναι κοστολογημένη. Βεβαίω είναι κοστολογημένη. Πόσα θα κοστίσει ε, αυτό το πράγμα. Δεν έχω ακριβώ τώρα εδώ μπροστά μου τον, τον αριθμό. Με συγχωρείτε γιατί όλε αυτέ τι μέρε. Όλε αυτέ τι μέρε. Είμαι ότι θα χαθήκατε <laughs> στου αριθμού. <laughs> δε <laughs> δε. Όχι, δεν είναι μόνο που χαθήκα στου αριθμού, αλλά να σα πω ακριβώ. Ε, Πρώτα απ' όλα είναι πλήρω κοστολογημένο και βεβαίω δεν είναι γενικό ενδιαφερεμένο, είναι με βάση κριτήρια. Λοιπόν, μιλάμε για έναν κόστο 10 έω 12 εκατομμύρια. Δεν, δεν θα εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά, αλλά θα σημαίνει πάρα πάρα πολλά για του επηρεαζόμενου. Για πόσο διάστημα θα, θα γίνεται. Μιλάμε, μιλάμε ότι αυτό θα γίνει καταρχήν για μια περίοδο 12 μηνών και μετά, αν χρειαστεί, θα ανανεωθεί. Και αυτό. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει ότι θα μας προστατεύσει από το να κρατήσουμε πολλά δάνεια, από το να γίνουν μη εξυπηρετούμενα, να δώσουμε μια ανάσα στους ανθρώπους και να επιτρέψουμε να περάσουμε από αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μιλάμε για κάτι που αλλάζει δραστικά, αλλά αυτή τη στιγμή η πιο μεγάλη ανησυχία που έχουν οι άνθρωποι είναι ότι με την αύξηση των επιτοκίων δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα δάνειά τους. Εμεί δίνουμε μια ανάσα Δηλαδή, αν πληρώνει επιτόκιο 3% και τώρα καλεί να πληρώσει 6%, το 1,5% θα έρθει από αυτή την προσπάθεια. Για αυτού που έχουν ανάγκη. Για αυτούς που έχουν ανάγκη. Ε, Ένα φίλο με ρωτά. Ε, καλά, πιστεύω τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, όμω έχω τι ανησυχίε μου γιατί στηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Ναι. Το, το έχουν πει διάφορα. Το έχει ακούσει αρκετέ φορέ, είμαι ε, γιατί δεν μα λέει ποιο θα είναι ο Υπουργό Οικονομικών του, ω μια απόδειξη ότι δεν θα είναι κάποιο προερχόμενο από το ΑΚΕΛ, για να ε, νιώσουμε μια ασφάλεια. Ε, έχω, πει, έχω πει εγώ ότι με τα σημερινά δεδομένα και ακριβώ λόγω αυτών των ενδιασμών, ναι, λέω ότι ο Υπουργό Οικονομικών δεν θα είναι από το ΑΚΕΛ. Αλλά ε, είναι και λίγο άδικο αυτό που λέω γιατί πραγματικά έχω συναντήσει. Πολύ σοβαρού ανθρώπου στα οικονομικά που ανήκουν στο ΑΚΕΛ και λέω και έχω πει χτε, κάπου που με ρωτούσαν ένα παράδειγμα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν το, το πόσο ικανό είναι ο κ. Καζαμία, Όχι, αλλά δηλαδή, το ναι. εκείνο που αμφισβητείται είναι εάν εισακουόταν ο κ. Καζαμία Ναι, ή ναι, ναι, ναι. ε, Λοιπόν, οπότε αυτό που πρέπει να δούμε είναι αυτό. Όχι να λέμε ότι. Με το να ανακοινώσουμε ένα όνομα ξαφνικά λύσαμε το πρόβλημα. Οπότε έχει μεγάλη σημασία, έχει μεγάλη σημασία οι άνθρωποι που θα αναλάβουν αυτό το βάρος να μοιράζονται ακριβώς το ίδιο όραμα, όραμα την ίδια φιλοδοξία και να έχουν τα μέσα και τα εργαλεία να κάνουν τη δουλειά τους. Ο λόγος που εγώ δεν ανακοινώνω ένα όνομα για Υπουργό Οικονομικών είναι πρώτα απ' όλα γιατί ε, η δεξαμενή των ανθρώπων από την οποία θα διαλέξουμε τα ονόματα διαμορφώνεται σιγά σιγά και δίνουμε ένα στίγμα με, και με τους ανθρώπους του οικονομικού επιτελείου, με τους συμβούλους και βλέπετε τον τελευταίο καιρό βγάζουμε σιγά σιγά ονόματα προς τα έξω. Που οι σύμβουλοι μα δεν είναι αναγκαστικά επιτελεί, δεν είναι αναγκαστικά άνθρωποι που είναι στρατευμένοι πολιτικά με οποιοδήποτε. Είναι άνθρωποι που μα προσφέρουν τη γνώση του και τι ικανότητέ του σε αυτά τα ζητήματα και του θεωρούμε όμω ότι είναι μέρο μια ευρύτερη δεξαμενή ανθρώπων που θα μα βοηθήσουν, θα αξιοποιήσουμε κάποιου από αυτού. Αυτό είναι το ένα. Αυτό διευρύνεται και αναμένεται να διευρυνθεί περισσότερο. Σκεφτείτε και ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο. Ναι. Και θέλουμε να έχουμε αυτή τη δεξαμενή. Το, ο δεύτερο λόγο που το έχω αναφέρει ξανά, πρέπει να σα πω ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτή η πίεση που δημιουργείται ξαφνικά σαν ένα τσουνάμι, σαν ένα κύμα. Δηλαδή λέει κάποιος μια κουβέντα δικαίωμά του. Ανακοινώνει έναν υπουργό. Τώρα, προσωπικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχω τι αμφιβολίε μου για αν η ανακοίνωση βοηθάει είτε τον ένα είτε τον άλλο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, αλλά δεν είναι σωστό, επειδή κάποιο ανακοίνωσε κάτι, ξαφνικά να μετατρέπεται αυτό σε μια πίεση. Εσεί πότε θα τον πείτε, ο άλλο το είπε. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι που γίνονται οι δουλειέ. Δεν είναι ο τρόπο που προσεγγίζουμε εμεί τα πράγματα. Εμεί τα πράγματα τα προσεγγίζουμε σε σχέση με το όραμα που έχουμε, με τη φιλοδοξία και με την αξιοποίηση όλων εκείνων των ανθρώπων και των δυνάμεων που θα μα βοηθήσουν να πάμε προ αυτή την κατεύθυνση. Λέω όμω ότι εκ των πραγμάτων και ακριβώ επειδή υπάρχει αυτή η καχυποψία, ναι, θα βρούμε τον τρόπο να την διασκεδάσουμε για να. Έχουμε, αν θέλετε, την έξωθεν καλή μαρτυρία που να καθυσυχάσει την οποιαδήποτε ανησυχία του κόσμου. Ο Αβέρωφ Νεοφίδου της Προάλληλας μας είπε ότι έχει στο μυαλό του μέχρι και τον τελευταίο σύμβουλο σε ένα συμβούλιο που θα διορίσει. Ε, εσείς σε, τι, σε ποιο βαθμό, για παράδειγμα, έχετε υπόψη τους ανθρώπου που θα σας πλαισιώνουν σε ένα υπουργικό συμβούλιο. Έχω υπόψη μου πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο για το Υπουργικό Συμβούλιο, ευρύτερα και για πολλές θέσεις και συμβούλων και επιτελών. Ε, για μας έχει μεγάλη σημασία η ομαδική δουλειά και έχει επίσης, ε, όπως έλεγα και προηγουμένως, ακόμη μεγαλύτερη σημασία οι, αυτοί που προσωποποιούν κάποια συγκεκριμένη αποστολή να μοιράζονται το όραμα και ο στόχος τους να είναι να το υπηρετήσουν. Εμεί δεν πρόκειται να διαλέξουμε για παράδειγμα στο προφάιλ που θέλουμε για τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο το ότι είναι καλός, είναι καταρτισμένος και έχει καλή ιστορία. Το αυτό που έλεγα προηγουμένω με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά που ανέφερα αναγκαία προϋπόθεση. Όμως μετά Πρέπει να δούμε όταν διαλέγουμε τον άνθρωπο, να βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που θα κάτσει σε αυτή την καρέκλα είναι αυτός που κρίνουμε ότι θα μας βοηθήσει τα μέγιστα να πετύχουμε τη φιλοδοξία μας. Δηλαδή, μπορεί να μου πείτε για έναν σπουδαίο, σπουδαίο, σπουδαίο οικονομολόγο. Τη φιλοσοφία του Ιωάννου Βητσόνταν ήταν στα Βουέλ. Ναι. <laughs> Που δεν έπαιρνε πάντα του καλύτερου παίχτε ενώ σε ό,τι αφορά τα skills του, αλλά έπρεπε να ήταν και καλά παιδιά. Και καλά. Και, όχι, και, και πρέπει να είναι ότι. Παιδιά, ε, όταν χρειαζόμαστε, όταν θεωρούμε ότι ο άνθρωπος που θα μα βοηθήσει να πάμε προ μια καλή κατεύθυνση, ε, δεν σημαίνει αναγκαστικά είναι ο πιο διακεκριμένος. Ε, να σας πω κάτι. Μπορεί να έχουμε. Τον καλύτερο ε, ορειβάτη του κόσμου. Ε, ο καλύτερο οριβάτη του κόσμου δεν μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά που κάνει ένα Σέρπα στο Νεπάλ που ξέρει να ανεβάζει του ανθρώπου στην κορυφή του Εβερεστ. Ναι. Εκείνο που μα ενδιαφέρει είναι ο άνθρωπο που θα μα ανεβάσει στην κορυφή του Εβερεστ. Να πάμε και λίγο στα του Κυπριακού. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ησυχίστηκα λίγο για την ιστορία με τα δύο κράτη, τι σα ναι. είπε τελικά ο πρόεδρο, ναι. τι του είπατε πίσω. Τι προάλλε τον είχαμε συνέντευξη τριών Α. Ναι. Εκείνο που μα είπε είναι ότι δεν ανέμενα από το ήθο του κυρίου Μαυρογιάννη ναι. να ναι. πει τέτοιο πράγμα. Ναι. Και ότι αν μου έλεγε ότι τα γελιότητε αυτά που του έλεγα, την επόμενη μέρα θα υπέβαλε και την παρέτησή του. Εγώ δεν άκουσα τη συνέντευξη του πρόεδρου τη Δημοκρατία, αλλά. Με λυπεί αυτό το πράγμα δεν, δεν, και δεν καταλαβαίνω. Τελικά δεν, δεν όμω για να το ξεκαθαρίσουμε ναι, ναι, μια και καλή. Ναι, Αυτή η συζήτηση ναι. για τα δύο κράτη, ναι. πότε έγινε, τι σα είπε ο πρόεδρο, τι του απαντήσατε και πώ έληξε. Πρώτα απ' όλα να, να αναφέρουμε ότι το ζήτημα δεν είναι και δεν είναι κακό. Ο Πρόεδρος όταν μιλάει εσωτερικά με συνεργάτες του, να κάνει brainstorming. Ιδεολογίελε δεν είναι κακό. Και πρέπει όλοι μας να έχουμε υπόψη μα ότι, ανά πάσα δεδομένη στιγμή, πρέπει η πρόταση και η πολιτική που ακολουθούμε να φαίνεται συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη α, θέλετε, πρόταση ή εισήγηση. Να φαίνεται γιατί υπερτερεί. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι ε, ναι, χωρί μια συζήτηση. Και επιμένω σε αυτό ότι ναι, η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είναι η μόνη προσφερόμενη οδός και σίγουρα η μόνη η σωστή προσφερόμενη οδός δεν μπορεί να είναι τα δύο κράτη. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πρώτον εγώ ε, όταν ε, ο αρχιεπίσκοπος, ο, ο μακαριστός θεός αρχιεπίσκοπος βγήκε και είπε για την, ότι ο πρόεδρος του είπε γι' αυτό και πολλοί άλλοι άρχισαν να λένε ότι και με αυτού συζητήθηκε, είπα κι εγώ κάτι που κατά τη δική μου γνώμη προστάτευε τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και να μου πει οποιοδήποτε άλλο έκανε κάτι για να προστατεύσει τον πρόεδρο στη συγκεκριμένη στιγμή. Είπα ότι ναι, υπήρξε ε, συζήτηση του πρόεδρου με πολλού. Μπορεί να το είπε, είχα πει τότε χαρακτηριστικά εμπιστευτικά να το συζήτησε με χίλιου. Υπομορφήνει ο Θιέλλας. Και, και, αλλά, και, περιμένετε, εκείνο περιμένετε. που σας επικρίνουν σήμερα είναι ότι από την ιδεοθύελα που είχατε πει τότε ναι. σήμερα μιλάτε για φλερτ με τα δύο χαρά Όχι, χράτη. όχι, περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε για να δούμε, για να δούμε τα πράγματα με, με, με την πραγματική τους αξία. Και είχα, με συγχωρείτε, είχα βγει δημόσια, δημόσια τον Δεκέμβριο του 2017 και είχα δώσει συνέντευξη στον πολίτη όπου είχε γίνει πρωτοσέλιδο ή το γελιότητε τα δύο κράτη. Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, κάποιο θα μου έλεγε, ξέρει, αυτό που λε δεν είναι σωστό. Πέστε μου έναν, είτε στην κυβέρνηση, είτε οπουδήποτε αλλού, που ήρθε και να, είτε να με διαψεύσει, είτε να με επικροτήσει. Κανένα. Κανένα. Λοιπόν, οπότε δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τι μπορεί κανείς να μου προσάψει σε αυτό και δεν έχω αλλάξει ούτε ένα γιότα αυτό που έλεγα και επιμένω και απαντώ σε αυτό το τελευταίο που λέτε ότι ναι υπάρχει κανένας που δεν ε, συμφωνεί ότι το να προσπαθείς με νύχια και με δόντια να περισσώσεις τη διαδικασία στη βάση του κεκτημένου της και εκεί που μείναμε στο Κράν Μοντανά υπάρχει κανένας που μπορεί να μου πει ότι το να συζητά για ιδέες περί δύο κρατών δεν ζημιώνει αυτό το πράγμα. Αφού, αφού σημαίνει ότι η δική σου προσήλωση, η δική σου προσήλωση, δεν μπορείς από τη μια να λες συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε και από την άλλη να λες θα μπορούσε να ήταν και δύο κράτη. Επαναλαμβάνω, Μέχρι και πρόσφατα που άρχισαν οι εκθέσει του Γενικού Γραμματέα να μην κάνουν αναφορά στη φύση και τη μορφή τη λύση, όταν του ρωτά, σου λένε, Καλά, αναμένεται από εμά να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως» Όταν εσεί οι ήδη δεν έρχεστε με απόλυτη επιμονή να στηρίξετε αυτή τη βάση, πώ περιμένετε από εμά. Και βεβαίω ευτυχώ μέχρι τώρα στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία. Ε, Περιγράφεται η μορφή τη λύση και αυτό. Αλλά δεν, δεν μα είπατε πότε, σε, σε, στο πλαίσιο ποια συνάντηση έγινε αυτή. Η δεν μα είπε ο πρόεδρος. Δεν έγινε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Και έχω πει επίση και αυτό. Ηταν νομίζω... μια συνάντηση στο γραφείο. Όχι, όχι, όχι περιμένετε, ένα περιμένετε, brainstorming. Περιμένετε, περιμένετε. Ε, επίση το πιο σημαντικό και νομίζω ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μάλλον θα έπρεπε να, να αναγνωρίσει το πιο σημαντικό. Εγώ είπα ότι ουδέποτε, ουδέποτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μου ζήτησε να βάλω στο τραπέζι οτιδήποτε που αναφορά τα δύο κράτη. Ουδέποτε μου ζήτησε να ξεφύγουμε από την έννοια της ζωνική δικοινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Αυτό είναι καθοριστικό σε ό,τι αφορά την δική μας την πλευρά. Ο διαπραγματευτής λέει ξεκάθαρα ότι ουδέποτε η πλευρά μας στο τραπέζι αμφισβήτησε τη συμφωνημένη βάση. Οπότε αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δίνουμε σε όλους αυτούς που λένε αβγ. Το γεγονός όμως ότι υπήρξε αυτή η συζήτηση, ναι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάνει ζημιά. Δείχνει ότι δεν είσαι απόλυτα προσιλωμένος σε αυτό που λες ότι είσαι. Προσθέτω τώρα κάτι άλλο απαντώντας στην ερώτησή σας. Δεν είναι μία συζήτηση που βάλαμε στο τραπέζι μεταξύ μας εσωτερικά αυτό το θέμα. Ήταν διάφορες κουβέντες, διάφορες αναφορές που έγιναν για μια περίοδο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα και που δεν οδήγησαν, αν θέλετε, στην οποιαδήποτε απόφαση να αλλάξουμε οτιδήποτε. Δεν αλλάξαμε οτιδήποτε. Αν γινόταν, αυτό έχω πει εγώ, αν γινόταν η σύγηση, αν μου δι, δινόντουσαν οδηγίε ότι θα πάνε να βάλει αυτό το πράγμα στο τραπέζι το διαπραγματεύσεων, η αντίδραση μου θα ήταν διαφορετική. Βεβαίω και θα ήταν διαφορετική. Όμω δεν φτάσαμε εκεί. Εγώ εξηγώ τη ζημιά που μα κάνει και που μα έκανε η ιδέα του να φλερτάρει ουσιαστικά με αυτή την ιδέα. Μα έκανε ζημιά. Δεν έχω πει τίποτα πέρα από αυτό. Βεβαίω. Εκεί που υπάρχει κάτι ακόμη πιο σοβαρό είναι ότι ε, προσάπτεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι από μένα από τον κύριο Τσαβούζουγλου για παράδειγμα, ότι το συζήτησε μαζί του. Ντάξει, ε, ο το πρόεδρος ξέρω, το απορρίπτει, το εγώ του ξέρω... είπα δώστε τα πρακτικά επιτέλους στη δημοσιογραφία. Δεν, δεν, δεν υπάρχουν πρακτικά. Είπαινε έκα... ότι υπάρχουν ηχογραφημένες συζητήσεις. Με τον κύριο Τσαβούζουγλου, ναι. εγώ δεν το ξέρω αυτό. Το είπε δεν, ο ίδιο ο πρόεδρο. Δεν, 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 έχω δει, δεν το ξέρω. Αν ο πρόεδρο ε, λέει ότι διαψεύδει αυτό που είπε ο κύριο Τσαβούσογλου, εγώ τον δικό μου πρόεδρο θα πιστέψω. Δεν θα πιστέψω τον κύριο Τσαβούσογλου. <laughs> Θέλω να πω όμω, αυτό είναι η εκμετάλλευση. Οι Τούρκοι λένε ότι και στη συνάντηση που είχε κατηδίαν ο πρόεδρο με τον κύριο Τσαβούσογλου στο Κραν Μουντανά και αργότερα πριν μετά από δύο μήνες στη Νέα Υόρκη σε μια επίσης κατηδίαν κουβέντα είχε κάνει αναφορά σε αυτό. Εγώ τον, τον δικό μου τον πρόεδρο θα πιστέψω, δεν θα πιστέψω τον κύριο Τσαβούζογλου Όμως πώς επιτρέπουμε να γίνεται αυτή η συζήτηση. Και ο κύριο Τσαβούζογλου μπορούσε να στηριχτεί στο γεγονό ναι, ότι ήταν μια συζήτηση που γινόταν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα πέρα από αυτά. Και νομίζω ότι αν έχουμε πραγματικά την αίσθηση του μέτρου, θα καταλάβουμε ότι η δική μου η προσέγγιση σε αυτά ήταν 100% υπεύθυνη και 100% επικοδομητική. Πάμε στο σήμερα ναι. και θα επικαλεστώ και πάλι τον απερχόμενο πρόεδρο Μ, της μάλιστα. Δημοκρατίας. Τον είδα πάρα πολύ απεσιόδοξο σε ό,τι αφορά τις προοπτικές λύσεις του Κυπριακού και μάλιστα όταν τον καλέσαμε να σχολιάσει τις προτάσεις που έβαλαν και οι τρεις υποψήφοι ναι. στο δημόσιο διάλογο όλο αυτό το διάστημα, μας είπε εν ολίγης ότι τα δοκιμάσαμε όλα αυτά και δεν ακούει κανένας. Ναι. Φαντάζομαι θα μου πείτε τώρα, είναι το θέμα της αξιοπιστίας που πρέπει να αποκαταστήσουμε ναι. και ούτω καθεξής. Ναι, και είναι όμως, πολλά μικρά. Ε, επειδή είναι ο έβδομος πρόεδρος της Δημοκρατίας που αποτυχάνει ναι, να σωστά. λύσει το Κυπριακό και αυτός ο λαός έχει χορτάσει νομίζω από υποσχέσεις θέλω να μας πείτε πραγματικά πώς πιστεύετε ότι από τη φάση που είμαστε τώρα εδώ ναι. είναι εφικτό να οδηγηθούμε να συζητούμε ε, τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκα στο Μοντάν. Η επιμονή μας και η υπομονή μας και η δημιουργία ελπίδας είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι εύκολο, Εντάξει, όχι. συγνώμη συγγνώμη που σας διακόπτω. Όποτε μιλούσαμε για Κυπριακό μου λέγατε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι. Επιμονή. Βεβιώς. Απλά ο χρόνος γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά Βεβιώς. πώς επι, επιδρά πάνω στο Κυπριακό. Βεβιώς. Χάσαμε τη μόρφου. Μην... Θα μου πείτε γι' αυτό. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι χάσαμε τη μόρφου. Εγώ μένω σε αυτά τι διευκρινήσει που έδωσε ο Γενικό Γραμματέα μέσω του κυρίου Άιντε. Με βάση την... τα σημεία του Γενικού Γραμματέα, η μόρφου επιστρέφεται. Το είπε ονομαστικά ο Γενικό Γραμματέα. Και γι' αυτό η δική μας επιμονή και η δική μου προσωπική προσήλωση. Στο, στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, ναι, απαιτεί ότι θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν τότε. Σε αυτά ακριβώ που συζητούσαμε και αυτό το πλαίσιο που ε, επιτρέπει, αν θέλετε, τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Αλλά είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Πώ έρθει η Τουρκία, κύριε Μαυρογιάννη να, πει... να πει από τα δύο κράτη. Εντάξει, πάμε πίσω στο κραμμοντάν. Ναι, θα, θα, θα πει όταν. Ε, με τη δική μας επιμονή θα δημιουργήσουμε άλλες συνθήκες που θα μας ξανά... Πόσος χρόνος θα χρειάζεται. Πόσο χρόνο. θα... Εμείς θα ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα την κινητοποίηση. Όμως είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε δραστικές εξελίξεις πριν ε, ε, ολοκληρωθούν και οι εκλογικέ διαδικασίε τη Τουρκία, που θα είναι εκλογέ του είναι το Μάιο. Οπότε, ναι, για τρει μήνε και μετά πρέπει να δημιουργήσουμε, σα λέω, την ελπίδα από την πέτρα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε. Αν ξανανοίξουμε όλη τη διαπραγμάτευση δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η δική μου εκτίμηση. Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη μια μικρή δυνατότητα. Παίζουμε όπως λέω τακτικά στην παράταση. Βρισκόμαστε στο τέλος τη παράτασης αλλά υπάρχει ακόμη. Κάποιο έδαφο και πρέπει να το εξαντλήσουμε. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι γίνεται, γιατί η μόνη άλλη ε, κατάσταση που υπάρχει είναι η διχοτόμηση. Είναι τα νέα τελεσμένα στην αποχώστο, Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και η δική μα πρόταση δεν είναι απλώ να λέμε κουβέντε αυτού του είδου. Εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε. Εμεί έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει. Και την δημιουργία των λεγόμενων οργανικών συνθήκων τη ειρήνη που είναι απαραίτητε για να υπάρξει αυτή η μετακίνηση. Ακόμα και γι' αυτό το στοιχείο, κύριε Μαυρογιάννη, ναι. επί εποχή ταταρ, ναι. μετά ναι. το COVID, που ναι. έκλεισαν τα δοφράγματα, διακόπηκαν ναι. οι επαφέ ναι. για μεγάλο ναι. χρονικό διάστημα. Πώ θα ανατρέψουμε αυτή θέλει, την. Θέλει, θέλει, δουλειά, θέλει δουλειά. Πρέπει να ενισχύσουμε με όχι. Παρεμβαίνοντας, αλλά μέσα από τι δικέ μα προσεγγίσει πρέπει να ενισχύσουμε και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, τη οποία ευτυχώ ακόμη η πλειοψηφία θα ήθελε να είναι τα πράγματα αλλιώ. Αν μπορέσουμε να ξαναέχουμε μαζί μα μια πλειοψηφία όπω είχαμε μαζί με την εποχή του κυρίου Ακιντζή, ναι, αυτό θα συμβάλλει τα μέγιστα. Μην λέμε ότι ναι, κάνει η Τουρκία ό,τι θέλει, οπότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν που να δημιουργήσουν εν τέλει μια κατάσταση όπου και η Τουρκία θα θεωρεί ότι είναι και προ το δικό τη συμφέρον. Α το να πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι, αλλά δεν, 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 δεν το χειριστήκαμε ακριβώ με τον καλύτερο τρόπο. Το δεν, φυσικό μπορεί αερίο, δες, ε, δεν μπορεί ε, προτάσεις να γίνει. Η προτάσή σα για το θέμα του φυσικού αερίου. Ε, εξηγήστε μας την έτσι εν Συντομία δηλαδή πριν... Να πάμε να κάνουμε κίνηση Προ της λύσης του Κυπριακού με το φυσικό αέριο να, να, να το πούμε αλλιώς Πρώτον ε, Δεν πιστεύω Και δεν πίστεψα ποτέ Ότι ε, θα έχει κόστος η Τουρκία Και επειδή θα την τιμωρήσουμε Τότε θα αλλάξουν τα πράγματα στο Κυπριακό δραστικά Εγώ αυτό που λέω σε σχέση Με το να Κάνουμε την Τουρκία να κλείνει προ το μέρο τη λύση. Γιατί, κακά τα ψέματα, η Τουρκία μπορεί να ζήσει με τη λύση. μπορεί να ζήσει και χωρί τη λύση. Οπότε, πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε την κατάσταση να κλείνει προ τη μεριά τη λύση. Ε, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει μεγάλη σημασία η νέα ειδική σχέση που διαμορφώνεται σιγά-σιγά με την Τουρκία να περιλαμβάνει και την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Άγκυρας που σημαίνει αναγνώριση και αποδοχή από την Τουρκία της ύπαρξή μα, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και για την αυτιλία μας και για το εμπόριό μας. Σημαίνει όμως ότι η Τουρκία μπορεί πλέον να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία και να προχωρήσει σταδιακά. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Στον εξυγχρονισμό της Τρονιακής της Ένωσης που είναι η μόνη που τη μένει ανοιχτή στον επόμενο, στον επόμενο θέλετε, ορατό ορίζοντα τι σχέσει με την Ευρώπη και το έχει ανάγκη αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από αυτό που λέμε μια κατάσταση η οποία θα είναι αμοιβαία επωφελή. Δηλαδή η Τουρκία θα νιώθει και αυτή ότι έχει λόγου να πάει προ αυτή την κατεύθυνση. Το πρωτόκολλο τη Άγκυρα σημαίνει όμω ότι και εμεί έχουμε από τη στιγμή που θα έχουμε εμπορικέ σχέσει με την Τουρκία, γιατί αυτό κάνει το πρωτόκολλο. Επεκτείνει την Τελωνιακή Ένωση στι χώρε που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004. Η Τουρκία σε εμά δεν θέλει να το επεκτείνει. Αν επεκταθεί όμω, σημαίνει ότι και δική μα ετοιμότητα ναι, να κάνουμε αυτά που πρέπει για την εμπορική συνεργασία. Πριν από τη λύση του Κυπριακού, αν εφαρμοστεί το, το πρωτόκολλο τη Άγκυρα, είναι σχέση ε, που Πιστεύετε αφορά... Πιστεύετε όμω ότι θα έρθει ο εμπάρκο προ τα Κυπριακά. Ναι, πλήρια. πιστεύω, πιστεύω πω θα γίνει αυτό. Ποιο πιστεύω... είναι το όφελο για την Τουρκία. Είναι μεγάλο το όφελο γιατί ε, θα πάρει ε, πάρα πολλά πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί στην ουσία ε, σταματούμε τον εξυγχρονισμό τη Τελωνιακή Ένωση και αυτό δεν το κάνουμε δεν και δεν πρέπει να το κάνουμε με τρόπο αρνητικό. Το κάνουμε μέσα από μια προσέγγιση κάνεις περισσότερα, παίρνεις περισσότερα που είναι πολύ διαφορετικό από την τιμωρητική μας προσέγγιση που είχαμε μέχρι τώρα. Απλώς όταν μου έρχεσαι και μου ζητάς κάτι πες μου τι δίνεις. Έτσι δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η λεγόμενη προσέγγιση more for more. Περισσότερα για περισσότερα. Πιστεύω πως μέσα από αυτή την προσέγγιση Μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερε προποθέσει για να προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά θα πω όμω και σε αυτό που με ρωτάτε για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, η δική μου η σκέψη, η δική μου η ιδέα, η δική μου η πρόταση, και δεν τη λέω τώρα. Την έχω πει, την έχω αναφέρει δημόσια και την υποστηρίζω από το 2012, όταν ήμουν υφυπουργό Προεδρία για Ευρωπαϊκά Θέματα. Ότι όταν ανακαλύψαμε ένα κοίτασμα το Αφροδίτη, το οποίο θεωρήθηκε μικρό μεσαίο, αλλά επαρκέ για τι ανάγκε τη Κύπρου για 60 χρόνια. Λέω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να το φέρει, να το χρησιμοποιήσει ακριβώ για τι ανάγκε του τόπου σου αν το φέρει, αυτό σημαίνει ότι θα είχαμε οχυρώσει την πολιτεία μα και απέναντι στα φαινόμενα τη ακρίβεια που ζούμε σήμερα, τι πρώτε ύλε που αυξάνονται, τη δυσκολία του ανεφοδιασμού και όλα αυτά. Τα μαθηματικά αυτά. έβγαιναν. Τα μαθηματικά, ε, αν με ρωτάτε. Και την ανάπτυξη ε, 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 Αν με ρωτάτε εμένα, εγώ τα δικά μου μαθηματικά βγαίναν μία χαρά. Μία χαρά. Τώρα, Ήταν περιμένετε, ο φόβος, όμως, περιμένετε, 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 ο... δεν υπήρχε κανένα φόβο κανένα φόβο. Θα σήμαινε να διαιρούσαμε το κόστο του ηλεκτρισμού δια δύο, θα σήμαινε να έχουμε φτηνότερη γεωργία, φτηνότερη χτινοτροφία, φτηνότερο τουρισμό, φτηνότερη βιομηχανία και προσέξτε τώρα. Και θα είχε ένα σπουδαίο καταλητικό ρόλο, τον οποίο όλοι επιζητούσαμε, στον οποίο όλοι αναφερόμαστε και μόνοι μας καταφέραμε να μην υπάρχει. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δώσουμε και στους Τουρκοκύπριους όσο φυσικό αέριο χρειάζονται για τις δικές τους ανάγκες στην ίδια τιμή κόστους που θα το παίρναμε εμείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούσαμε να κάνουμε και θα τραβούσε και το χαλί κάτω από τα πόδια της Τουρκίας. Προσθέτω τώρα ότι καταφέραμε 11 χρόνια μετά να παραμένουμε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν χρησιμοποιεί φυσικό αέριο παρά το ότι διαθέτει δικό τη και μετά από το Αφροδίτη ανακαλύφθηκαν και άλλα κοιτάσματα. Και μετά προσέτω επίση κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο ορίζοντα χρήση του φυσικού αερίου δεν είναι πλέον 60 χρόνια. Έχει, είναι 10-15 από τώρα. Ήρθε τον Green Deal, ναι, μας σου ναι, ναι, και πρέπει. Ήρθε ναι. Όμω αυτή τη στιγμή, επειδή σε αυτή τη μετάβαση η Ευρώπη έχει Ανάγκε. Και οι ανάγκε αυτέ αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και βλέπετε ότι έγινε μια συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ. Αύριο, με την πίεση και προτροπή των Αμερικανών, θα δούμε. Πιθανότατα την Αίγυπτο και το Ισραήλ να κάνουν και μια συμφωνία με την Τουρκία. Εμεί θα μείνουμε απ' έξω και τι θα γίνει με τα δικά μα. Έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή, εν έτη 2023, να γίνεται λόγο για το ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό, το οποίο όταν θα δουλέψει, που δεν φαίνεται ότι θα δουλέψει πολύ σύντομα, θα αποϊγροποιεί φυσικό αέριο που θα παίρνουμε από τρίτου. Καλά, τα δικά μα. Εγώ θα λέγω ότι ένα καλό νοικοκύρη. Ασχολείται πρώτα με το να βοηθήσει και να οχυρώσει τον τόπο του. Εμεί τώρα, αυτά τα χρόνια, μιλούσαμε, ξέρω εγώ, για σταδμό υγροποίηση και να πουλούμε με. στην Ασία και EastMed και όλα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με όλα αυτά. Αν έρθουν μετά από το να δω τα του οίκου μου πρώτα, δέστα του οίκου σου και μετά. Αν έχει δυνατότητε, δε και τα όμως άλλα. Δεν το κάναμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο παρακαλώ να τεθεί σε αυτού που πρέπει να τεθεί. Ε, το, εγώ το, θεωρώ. Το θέσαμε εγώ λίγε φορέ. Ναι. Δεν παίρνουμε πιστικέ απαντήσει. Εγώ θα σα πω τρία στοιχεία τα οποία δεν είναι από μόνα του ολοκληρωμένη απάντηση, αλλά τα οποία ίσω καλό θα ήταν να τεθούν ενώπιον αυτών που έπαιρναν τι αποφάσει. Πρώτον, το 2013. Ο Καναδά μα είχε προτείνει, προτείνει μία λύση, τη λεγόμενη CNG, Compressed Natural Gas, συμπιεσμένο φυσικό Υπάρχει. αέριο και αυτό θα σημαίνει να έχουμε ε, ένα πλοίο πάνω από το κίδεσμα που να ε, τραβάει το φυσικό αέριο να, και να το συμπιέζει, να μην το υγροπεί και να το φέρνει στο βασιλικό. Τότε και... μα είχαν πει ότι ήταν μία όχι και τόσο δοκιμασμένη λύση. Λοιπόν, θυμάμαι. σωστό. Απόλυτα σωστό. Πε μου όμω, τι θα χάναμε, Τίποτα. Από το τίποτα, τι να χάσει. Ναι. Και επιπλέον, επιπλέον ο Καναδά μα πρότεινε αυτή την τεχνολογία δωρεάν. Ακριβώ γιατί δεν είχε δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη. Και αυτό απαιτεί κάποια εξήγηση. Yeah. Δηλαδή, εγώ λέω να το απορρίψει. Να το απορρίψει πότε όμω, αν έχει κάτι καλύτερο. Όχι να μην έχει τίποτα και να μην κάνει τίποτα και να το απορρίπτει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, εκείνη την εποχή η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν έτοιμη να χρηματοδοτήσει με τουλάχιστον 95% ένα μικρό αγωγό από το Αφροδίτη στο Βασιλικό. 95% σημαίνει ότι σχεδόν χωρίς κόστος για μας. Ναι. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ε, πολιτική συνδέοντα την Ευρώπη και για, να, για προώθηση τη ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είμαστε χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα. Τρίτον, πολύ, πολύ πιο σημαντικό, η Νόπολ Energy, πάλι την ίδια χρονιά, μα είχε προτείνει μια ενδιάμεση λύση να νοικιάσει μια πλατφόρμα να τη βάλει πάνω από το Αφροδίτη για να βγάζει το αέριο στην επιφάνεια που θεωρείται αν θέλετε ή το πιο δύσκολο μέρος επειδή είναι σε βάθος στη θάλασσα και επειδή θα ανοίγιαζε μεταχειρισμένη πλατφόρμα δεν υπήρχε πολύ μεγάλο κόστος. Όσο απαντήσατε εσείς απάντησε και η κυβέρνησή μα την πρόταση τη Νόπολα Ενέργη. Λοιπόν, ε, αυτά είναι δεδομένα. Τώρα μην λέμε ότι ήταν ξέρω εγώ ε, Ηταν ε, μη ρεαλιστικέ. Πώ, πώ, α μα πούν γιατί. Και α μα πούν τώρα, μετά από 11 χρόνια, τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Και το αποτέλεσμα είναι που μετρά. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τι εξηγήσει, τι διάφορε ω δικαιολογίε. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό το πράγμα που θεωρεί το μάνα εξ ουρανού, σήμερα σχεδόν το εξανεμίζουμε. Αυτό μετράει. Και να μην πω για τη θωράκιση που θα επιφέραμε στον τόπο μα από πλευρά απεξάρτηση. Ναι, Ναι, αυτά αυτά, αυτή είναι η πολιτική. Η πολιτική πρέπει να δίνει λύσει στον τόπο. Να περάσουμε και λίγο στο θέμα τη διαφθορά. Ναι. Ε, Εσεί στη διάρκεια όλου αυτού του πάρτι που στήθηκε με τα διαβατήρια, ναι. Ναι. Ακούγατε να συμβαίνουν διάφορα παράξενα πράγματα. Ακριβώ. Ω πολίτη δεν είχα καμιά σχέση. Ποτέ δεν ήμουν στην κυβέρνηση. Ποτέ δεν έλαβα μέρο σε οποιασδήποτε συναντήσει ή συζητήσει σε έτσι είδου θέματα. Εγώ είχα ω διαπραγματευτή μια ευθύνη εθνική για το εκ μέρου του Προέδρου υπό την ιδιότητα του ω ηγέτη τη ελληνοκυπριακή κοινότητα δεν είχα ανάμειξη περισσότερη από ό,τι είχατε εσεί. Δεν, δεν, είχα καμιά σχέση ή ανάμειξη με αυτά τα ζητήματα. Άρα, ε, λέτε, δεν άκουσα κάτι ιδιαίτερο. Όχι, κάτι περισσότερο βρήκε, από αυτό Με βρήκε από... εκπληκτό αυτό το πράγμα. Όχι εκπληκτό, όχι εκπληκτό. Όλοι ακούγαμε. Ό, ό,τι ακούγαμε ω πολίτε όμω. Όπω ακούσατε εσεί, όπω άκουσαν οι άνθρωποι γύρω μα, αυτό άκουσα. Δεν ήξερα, δεν είχα καμιά ιδιαίτερη ειδική γνώση. Βγάλατε άκρη γιατί η μία κρίση και η μία φούσκα να τροφοδοτεί την επόμενη στη χώρα μα. Το σκεφτήκατε ποτέ, δηλαδή πώ από το χρηματιστήριο πήγαμε σε μια άλλη κρίση, πώ από την άλλη κρίση Είχετε πήγαμε δίκιο, σε μια άλλη... Έχετε δίκιο σε αυτό. Πιστεύω ότι ε, υπάρχει πάντα. Αυτή η έκφραση ότι κάθε κρίση και ευκαιρία νομμένου ότι η ευκαιρία θα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμάς μετά από την κρίση του κλιματιστηρίου οι διευθετήσεις που έγιναν έκτοτε που οδήγησαν σε μια νέα φούσκα και στη μεγάλη τραπεζική κρίση ε, ήταν θέλετε μια κακή μεταχείριση της εξόδου από την πρώτη κρίση και στη δεύτερη είχαμε παρόμοια πράγματα δηλαδή στην διαχείριση που κάναμε το 2013 ε, τελικά τι, τι πετύχαμε ε, όχι πως ε, λέω ότι δεν υπήρχε πρόβλημα και δεν πήραμε μέτρα και κάποια από αυτά αναπόφευκτα αλλά οδηγήσαμε στο κλείσιμο των κυπριακών ορογραμμών οδηγήσαμε στο, βέβαια στο κλείσιμο της λαϊκής δηλαδή, δεδομένου και οδηγήσαμε στο κλείσιμο του συνεργατισμού. οδηγηθήκαμε σε καταστάσεις που κάθε άλλο από χρηστή διαχείριση των προβλημάτων. Ναι, αλλά ήταν οργανισμοί οι οποίοι ναι. κακά τα ψέματα έφτασαν σε σημείο που είτε θα βάζαμε πάλι το χέρι στην τσέπη για να τους σώσουμε είτε θα του κλείναμε για να γλιτώσουν. Ε, δεν θα έλεγα. Σίγουρα είναι θέσει εργασία mm. και είναι πόδινο για του ανθρώπου που θα υποστούν τι συνέπειε. Όμω η αλήθεια είναι ότι, αφού θέλουμε να μιλάμε για χρηστή διοίκηση, πρέπει οι mm. τέτοιοι οργανισμοί να έχουν τέτοια. Απόλυτα σύμφωνοι. Όμω ε, αυτό που κάναμε ήταν κάπω διαφορετικό. Και το χέρι στην τσέπη επιβάλαμε. Και του κλείσαμε. Με συγχωρείτε ναι, στο συνεργατικό. Σοδέψαμε πέντε δι ναι. για να τον κλείσουμε. Λοιπόν, στι κυπριακέ αερογραμμέ, το ότι κλείσαμε τι κυπριακέ αερογραμμέ, μπορεί ναι, ο οργανισμό να είχε προβλήματα. Αλλά α σκεφτούμε λίγο συγκριτικά, είναι καλύτερο το να κλείσει εντελώ, ή μήπω είναι καλύτερο, λέω έτσι τώρα θεωρητικά. Να μειώσουμε το προσωπικό κατά 50% και να κάνουμε άλλε διευθετήσει. Πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο συγκριτικά και να βλέπουμε ποια είναι η αποστολή, ποιο είναι το όφελο και πώ μπορούμε να μετριάσουμε τι συνέπειε. Όντω υπήρχαν προβλήματα με του οργανισμού και στο συνεργατισμό υπήρχαν προβλήματα και σοβαρά προβλήματα. Και του ημικρατηγού στα Παρατσάκ τους σώσαμε. Ε, ε, Ευτυχώ που σώσαμε και κανα δυο, γιατί έχουμε και αυτά τα. Τα πολιτικο-ιδεολογικά ω τρευλώσει, καμιά φορά που πιστεύουμε ότι η μαγική συνταγή είναι η ιδιωτικοποίηση. Θα που δεν πάρετε λίστε από τα κόμματα αν εκλεγείτε όχι, για του συμμοκρατικού. Όχι, όχι. όχι. Πώ θα το Όχι, έχω ήδη ανακοινώσει στι ε, 100 μέρε ότι εμεί θα δημιουργήσουμε μία ε, επιτροπή, ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα προκρίνει, θα προκρίνει του ανθρώπου. Από του οποίου ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Όπω μπορεί... έγινε με την ανεξάρτητη αρχή κατά τη διαφθορά, πρόσφατα εννοείται. Όχι. Είχε δημιουργήσει ο πρόεδρο μια επιτροπή, η οποία πρότεινε κάποια άτομα, αξιολογήθηκαν κατόπιν από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και έγιναν οι διορισμοί. Δεν, δεν το παρακολούθησα ακριβώ. Αν είναι έτσι, μπορεί να μοιάζει λίγο. Η ουσία είναι ότι μόνο αν έχει προκριθεί και εμεί κάνουμε αναφορά στο άρθρο 255 της συνθήκη για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και μόνο αν έχεις προκριθεί, τότε μπορείς να σε διορίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οπότε, αν ναι, ο τελευταίος λόγος παραμένει στον διορίζοντα δυνάμει του συντάγματος και των νόμων, αλλά δεν σημαίνει ότι ασκείται κατά τρόπο εντελώς ε, ανεξέλεκτο και πολιτικό, βάζει τα προσόντα, βάζει τις προδιαγραφές, Βάζει επίση αυτό που ανέφερα προηγουμένω, το τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Μερικέ φορέ για κάποιου οργανισμού μπορεί να σημαίνει και ένα ε, ε, ειδικό μείγμα. Για παράδειγμα, δεν θα έβαζα ποτέ μόνο νομικού στην αρχή ηλεκτρισμού, μόνο μηχανικού στην αρχή ηλεκτρισμού. Πρέπει να βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων που έχει να επιτελέσει μια συγκεκριμένη αποστολή. Αν τώρα τα κόμματα που ενδιαφέρονται. Θέλουν να υποβάλουν προ αυτή την επιτροπή ονόματα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά όχι το να μου πούν εμένα, κύριε Πρόεδρε, θα βάλετε δύο από τους δικού μας αυτόν και αυτόν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Μου έθεσε κάποιος το εξή ερώτημα. Όταν ρωτούσαν τον κύριο Μαυρογιάννη πριν ναι. ε, πάρει την απόφαση του του Ακέλ, ε, αν θα κατέβαινε υποψήφιο, mm. είπε ότι ε, θα το έπρατα, θα με ενδιαφέρε. Φτάνει να είχα ένα κόμμα πίσω μου. Ναι. Εάν έρχονταν ο συναγερμό. Είναι εντελώ θεωρητικό βεβαίω. Είναι θεωρητικά. Αλλά... Όταν έλεγα αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, είχε... δείχνει είχε... πράγματα η απάντηση ναι, ναι, που ναι, θα ναι, δώσετε ναι, ναι. τώρα. Όταν έλεγα αυτό το πράγμα, το, ο, ο συναγερμό είχε ήδη ε, αποφασίσει για την υποψηφιότητα του κυρίου Αβέροφ Νεοφίτου Πρώτον. <laughs> Δεύτερον, και είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό, ε, δεν είπα ότι με ενδιαφέρει ποτέ η εξουσία η οποία επαναλαμβάνω δεν με ενδιαφέρει για μένα η ανάληψη της διακυβέρνηση είναι αποστολή είναι το απαραίτητο και απαράκαμπτο εργαλείο για την επίτευξη φιλοδοξιών και στόχων πώς θα μπορούσε ο δημοκρατικός συναγερμός να είναι το κόμμα που θα με στήριζε από τη στιγμή που οι στόχοι που έλεγα η φιλοδοξία μου ε, δεν συνάδει με τη συνέχιση της παρούσας κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή, ναι μεν εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να, να αποκλείσω κάθε δημοκρατική... Προς ού, αλλά να έχουμε και μία αντίληψη των πραγμάτων ότι ε, ε, από τη λογική, αν θέλετε, της όλης αναφοράς μου προέκυπτε ότι ε, πρέπει να υπάρχει κάποιο αντιπολιτευόμενο χαρακτήρα. Αλλιώς, προς τι... Δεν θα μπορούσα, δεν θα μπορούσα ναι. να αναλάβω την, την εξουσία στο κράτο για να συνεχίσω την παρούσα πολιτική. Αφού αυτά που κάνω συνιστούν κριτική. Η συσπήρωση στον αγρό, πώ πάει, Πάει πολύ καλά, νομίζω. Πολύ καλά και είναι συγκινητική, γιατί έχουμε ανθρώπου από όλου του χώρου οι οποίοι νιώθουν περήφανοι για τους ανθρώπους τους, για την κοινότητά τους και που συστρατεύονται προς την κατεύθυνση της στήριξη της υποψηφιότητά μου εξηγώντα ότι άλλο είναι το που ανήκει κανείς πολιτικά, κομματικά κλπ. Και άλλο είναι η στήριξη κάποιου συγκεκριμένου υποψηφίου στι προεδρικέ εκλογέ. Και αυτό αυτό αυτός ο διαχωρισμό με κάνει ευτυχή. Αν περάσετε στο δεύτερο γύρο και επιτευχθεί ο στόχο νούμερο ένα, ναι. ε, θα κάνετε άνοιγμα προ όσου ενδεχομένω να μείνουν απ' έξω. Ε, εξαρτάται τι εννοούμε άνοιγμα. Ε, θα πρέπει να συζητήσετε ναι, μαζί του. Ναι, ναι, να συζητήσουμε πάρα πολύ ευχαρίστω. Αλλά η συζήτηση αυτή θα γίνει στη βάση αξιών, αρχών, φιλοδοξιών και οράματο. Ε, δεν θα γίνει ανατολίτικο παζάρι. Δεν πρόκειται εγώ να μπω σε συζητήσει ότι εμεί θα μπούμε, ξέρω εγώ, θα σε στηρίξουμε αν μα δώσει τρία υπουργεία και εμεί θα μπούμε αν μα δώσει έξι μικρατικού. Δεν είναι το είδο των συζητήσεων που κάνω εγώ. Για να φανταστείτε, να φανταστείτε, να, το ξέρετε. Δεν έχω κάνει τέτοια συζήτηση με το ΑΚΕΛ. Το μεγάλο κόμμα τη αριστερά που με στηρίζει. Δεν έχω κάνει τέτοια συζήτηση με όλε αυτέ τι εκατοντάδε προσωπικότητε που έτσι, συντάσσονται μαζί. Θα μα πει ο κόσμο όμω ότι έτσι λένε όλοι. Δεν είμαι τόσο σίγουρο γι' αυτό που λέτε. Εγώ λέω ότι τον τρόπο που προσεγγίζω εγώ τα πράγματα, τον τρόπο που τα αντιμετωπίζω. Ε, τώρα, α δούμε και λίγο ιστορικά πώ έγιναν οι διάφορε συμμαχίε κάθε φορά που είχαμε αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου. Ε, Κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε. Καταρχά, αν υπομονείτε να δικαιώσει όλο αυτό το πράγμα. Εμεί δημοσιογραφικά πάντω κουραστήκαμε εδώ και ένα και, χρόνο. Και εδώ. εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα μαραθώνιο που κάποτε πρέπει να φτάσει στο τέλο του. Ε, είναι, ήταν αρκετά εξαντλητικό. Χρειάζεται να έχω, κάνουμε υπομονή ακόμη μερικέ μέρε. Εγώ έχω ένα καλό ότι ε, στη ζωή μου ήμουν και παραμένω λίγο μαραχρονοδρόμο. Ε, αν έπρεπε, επειδή σα ακούμε συχνά να μα λέτε στίχου, ποίηματα ναι. κτλ., ναι. ε, να επιλέξετε ένα στίχο για αυτό που ζείτε εσεί ω Ανδρέα Μαυρογιάννη τον τελευταίο χρόνο. Ποιο ήταν αυτό. Μα είναι αυτό που λέγαμε και χτε βράδυ στη συναυλία, και μάλιστα μου επέτρεψαν να ανέβω και εγώ στη σκηνή και να τραγουδήσω τραγουδίσω. Του εκπληκτικού ναι. καλλιτέχνε υπό έναν όρο. Και τον, τον έβαλα μόνο μου από την αρχή για να με, με αφήσουν. Εγώ τρα... δεν τραγουδούσα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, γιατί μετά θα διώχναμε τον κόσμο, Είμαι φάλσο, πρέπει να σα πω. Αλλά ναι, είναι αυτό. Να ανεβάσουμε τον τόπο μα λίγο ψηλότερα. Αυτό είναι από το κιανοτράγουδα του που Stone. Το λίγο είναι αρκετό. Όχι. Το λίγο αυτό λέει ο στίχος του σε Λίγο ακόμα. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Ε, ό, όταν λέει λίγο ο Σεφέρης δεν εννοεί λίγο. Εννοεί ότι πρέπει να πάμε πέρα από αυτό που έχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καθοριστικό στον στίχο του Σεφέρη. Και επίση, το άλλο που λέω τελευταίο, είναι πάλι από ένα ε, ποίημα του Σεφέρη, το Ιστερόγραφο, όπου λέει ε, μιλώντας ακριβώς για κάποια φαινόμενα όπως αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και έχοντας να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν και που τώρα ξαφνικά μαστάζουν λαγούς και πετραχίλια και για πράγματα που δεν έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Ε, σε, σε αυτό το στίχο του Σεφέρη που θα σας πω λέει απλά το εξή. Κύριε, απευθυνόμαστε το Θεό, όχι με αυτού, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαυρογιάννη, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, δράσαμε πολύ όμορφα, πάντα να είστε καλά. Να είστε καλά.